Ενημερών, κύριε Υπουργέ, που ακούμε από αρκετά στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία απεργάζονται σενάρια τα οποία θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Είτε αυτά είναι επιχειρηματικά, είτε είναι τηλεοπτικά, είτε είναι πολιτικά, διαφόρων ειδών κέντρα, χωρίς βέβαια να κατονομάζονται. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η άποψη? Κοιτάξτε, προφανώς η κυβέρνηση αυτή εφήγει πολύ ισχυρά συμφέροντα, τα οποία έχουν κάθε λόγο να θέλουν η κυβέρνηση αυτή να φύγει από τη μέση. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια σταθερά της πολιτικής ζωής, δηλαδή όποτε υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες αποτολμούν να κάνουν τομές, να κάνουν ρήξεις με συμφέροντα, οπωσδήποτε υπάρχει αντίδραση. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας ήθελα. Καταρχήν, τι γίνεται με τις καθυστερήσεις? Ακούμε πάρα πολλούς μήνες ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και δεν προχωρεί τίποτα σε επίπεδο δικαστηρίων, δικών και αποφάσεων. Ναι, αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, ουσιαστικό πρόβλημα και ίσως και το μεγαλύτερο της ελληνικής δικαιοσύνης. Όταν η κυβέρνηση αυτή ήρθε στην εξουσία για πρώτη φορά, παρέλαβε ένα φορτίο από καθυστερούμενες υποθέσεις, το οποίο πραγματικά είναι δυσβάστακτο για την ελληνική κοινωνία και πάρα πολύ βαρύ και συγκριτικά σε σχέση με άλλες χώρες. Έπρεπε να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Αυτό όμως ήταν και συνεχίζει να είναι δύσκολο, διότι η επιτάχυνση αυτή σε μεγάλο βαθμό προϋποθέτει υποδομές, ιδίως προσωπικό, και δεν εννοώ μόνο δικαστές αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους, και εξοπλισμό και κτίρια, τα οποία δεν υπάρχουν. Και βεβαίως προϋποθέτει και εξυγχρονισμό της νομοθεσίας. Το δεύτερο είναι ευκολότερο. Η νέα νομοθεσία προκύπτει και μάλιστα έχουμε μια ρευστότητα τον τελευταίο καιρό, παραγωγή νόμων σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Όμως η προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, και ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου όχι μόνο η διάθεση κονδυλίων αλλά και οι διορισμοί προσώπων στη δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά δύσκολοι, ελεγχόμενοι όπως ξέρετε, και θα έλεγα και ανεπαρκείς. Επομένως, έχουμε βελτίωση κατά το τελευταίο έτος. Η βελτίωση αυτή όμως είναι μικρή και σταδιακή. Ελπίζουμε οι ρυθμοί να επιταχυνθούν. Γιατί αυτό, κύριε Υπουργέ, έχει αντίκτυπο και στα έσοδα, έτσι δεν είναι? Όταν δεν εκδίδονται αποφάσεις, όταν δεν τελεσυδικούν δίκες. Έχετε δίκιο. Έχει αντίκτυπο και στα έσοδα, και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι και το πρώτο. Έχει ένα αντίκτυπο στην κοινωνική ειρήνη. Έχει ένα αντίκτυπο γενικό στη λειτουργία της αγοράς και όχι μόνο στα έσοδα, καθώς ο πολίτης έχει ανάγκη να βρίσκει το δίκαιο του για να έχει ασφάλεια, για να μπορεί να εμπιστεύεται τις συναλλαγές. Έχετε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε, θεωρείτε η κατηγορία που σας προσάπτει η αντιπολίτευση και πολλοί άλλοι τέλος πάντων, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αγκαλιάσει έναν από τους υπερθεματιστές των τηλεοπτικών αδειών, τον κύριο Καλογρίτσα. Το ασπάζεστε αυτό? Υποθέτω θα μου πείτε όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω όχι, αλλά θα σας το πω ίσως όχι με τον τρόπο που περιμένετε. Το θέμα δεν είναι ο κύριος Καλογρίτσας. Το θέμα είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη να προχωρήσει με έναν τρόπο σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με την νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, ότι όλα θα ελεγχθούν και ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο θα κριθεί και από τα αρμόδια όργανα και από τη δικαιοσύνη τελικά, ότι είναι το καλύτερο για την χώρα. Τώρα, επί της ουσίας, φυσικά, επί των επιχειρημάτων ουσίας για το τι είναι συνταγματικό εδώ, τι δεν είναι, ασφαλώς δεν μπορώ να εκφραστώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Σήμερα εκδόθηκε μια ανακοίνωση από τους εισαγγελείς, στην οποία γίνεται λόγος ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για τελεσίδικες αποφάσεις ανωτά των δικαστηρίων. Προφανώς αναφέρονται στο θέμα των μισθολογίων. Να έχουμε και γι' αυτό ένα σχόλιο σας και να κλείσουμε. Βεβαίως. Είναι γνωστό ότι η χώρα βεβαίως έχει οικονομική δυσκολία και ότι η δυσκολία της αυτή αφορά και το πεδίο των ειδικών μισθολογίων, στο οποίο ανήκει και το μισθολόγιο των δικαστικών. Πρέπει να πω όμως ότι το μισθολόγιο των δικαστικών έχει μια ιδιομορφία. Προβλέπεται
η ανάγκη αυτό να είναι σύμφωνο με το επάγγελμα, ειδικά από το σύνταγμά μας, και επομένως οπωσδήποτε τα αιτήματα των δικαστών, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνει το παν ελληνική κυβέρνηση να τα προσέξει και στο μέτρο του δυνατού να τα ικανοποιήσει. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την ψύχρεμη και κατατοπιστική, πιστεύουμε, συζήτηση που κάναμε μαζί σας, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ακούει κραυγές, η αλήθεια είναι, θέλει να ακούει συγκεκριμένα πράγματα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.